μικρό pictures, μια ανάλυση είστε σε ένα τεράστιο σύμπαν. Φυσικά υπάρχουν βαθμίδες στον ουρανό, αξιώματα, ιεραρχίες και στους θεούς. Πρέπει να καταλάβετε ότι η 12 δεν είναι κάποιο ισχυρότερο, είναι τεράστιος ο ύφεστος, αλλά ο ύφεστος είναι το εργαστήριο του Ολύμπου. Στον Όλυμπο δεν είναι μόνο οι 12, είναι και άλλοι. Είναι ο Διόνυσος, είναι ο Άδης που είναι τεράστιος, είναι η Εκάτη, είναι πάρα πολύ θεοί. Άρα δεν είναι ένας, είναι τεράστιες οι θεότητες και οι δυνάμεις που αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις και τις συχνότητες. Σήμερα αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο, αυτό το ξέρω εγώ, μάθατε το κι εσείς. Και αυτό έρχεται και συνδέεται και με το 13ο άρθρο του Ηρακλή, που για πρώτη φορά τον αποκάλυψα στο διαδίκτυο. Βέβαια κάποιοι γράψαν, ναι, ξέρουμε, λέει, το 13ο λέει, που κάει και στην πυρά, ο Ηρακλής να κάει στην πυρά, δηλαδή αυτοκτόνησε. Εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι η νόηση δεν είναι των Εβραίων, είναι μόνο ελληνική. Αυτά τα γράψανε όλοι αυτοί οι αλλογενείς, τα μοιάσματα, για να διαλύσουν την Ήρα, την Αφροδίτη, την όμορφη, την τεράστια Παρθένα, την Αθηνά, την Άρτεμις. Το πρότυπο θηλυκό είναι η Άρτεμις, να ξέρετε. Η θεά η Αφροδίτη δεν είναι η θεά όπως το εννοείται. Δεν είναι μόνο ότι είστε εσείς ωραίοι, είναι ότι η γη είναι όμορφη, το ηλιακό σύστημα, τα πάντα είναι όμορφα. Δηλαδή, αν δεν είναι όμορφα, δεν θα μπορούσε ο ύφεστος να είναι με κάποιον άλλο Θεό που εκπροσωπεί τη δύναμη της αισθητικής. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι μορφές που ξέρετε και που βλέπετε είναι από τα γάλματα, από πολύ αρχαία, όταν δεν υπήρχε καμία γαμοθρησκεία, εμείς προϋπήρχαμε πριν των όλων, με μορφές, με αγάλματα εμπυχωμένα. Τώρα όλα τα άλλα τα ζώα είναι αυτόκλητα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι η ώρα που θα σφαχτούν όλα. Δεν είμαι εδώ για πλάκα και είμαι ο μόνος που είπα παγκόσμια. Θα σας πηδήξω όπου σας βρω, θα σας λιώσω ζώα, είτε δόγματα είτε κόμματα. Δεν έχετε θέση στο πλαγί το δικό μου. Είναι συγκεκριμένα αυτό που είπα. Άρα αγαπητοί μου συνέλληνες, πρέπει να καταλάβετε ποιοι είστε. Είναι τεράστια η θεογονία. Δεν είναι η αυτόκητη. Σήμερα σας είπα για έναν 13ο Θεό, ο οποίος είναι, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ με την έννοια την ανθρώπινη. Οι άλλοι σου 12 και οι άλλοι του Ολύμπου έχουν εμφανιστεί, πήραν μορφή, ενσαρκώθηκαν να έρθουν πολύ κοντά σου, να καταλάβουν ότι είσαι ένα κομμάτι δικό τους, ότι εσύ είσαι θνητός Θεός, στο δείξανε. Ο Ηρακλής σε βοήθησε να θεωθείς, σου έδειξε ότι και τελικά οι θνητοί γίνονται θεοί. Αυτός είναι ο Ηρακλής ο τεράστιος. Πριν 30.000 χρόνια, μαζί με τον Ιάσονα, γιατί ανέβηκε στην Εργό Ηρακλής, αλλά τελικά δεν ανέβηκε γιατί πήγε να σώσει, να θάψει το φίλο του. Άρα καταλαβαίνετε πόσο παλιός είναι. Ο Ηρακλής είναι παγκόσμιο, σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν ναοί του, στους Ίνκας, παντού. Στην Ισπανία λατρεύεται ως Θεός και στο Γιουλατάρ. Παντού έχει ναό, θεώθηκε. Τελείωσε τους 12 άθλους και οι 12 άθλοι δεν είναι. Ούτε σπάω το κεφάλι του λιονταριού, ούτε κόβω τη λενέα ύδρα. Αν δείτε ότι και οι 12 άθλοι είναι άθλοι του εαυτού του. Είναι άθλοι του εαυτού του και για την ανθρωπότητα. Κανένας δεν είχε αναλύσει τους άθλους. Για πρώτη φορά τις κάναμε στις επικλήσεις. Μπορεί πολλοί να μην ήσασταν. Θα τις δείτε στο διαδίκτυο. Είναι εξαπαλώνων ήχων. Είναι πολύ βαθύ άθλοι. Ο τελευταίος άθλος που είναι τα βόδια του Γυριώνη δεν έχει τύσει ακόμα, κατά την άποψή μου. Είναι εκεί που μαζεύεται όλα τα εμφυτεύματα, τα χαράγματα της ανθρωπότητας, αυτά τα βόδια του Γυριώνη, τα βάζει στο δισκοπότηρο, που αυτό είναι ο άνθρωπος, και τα κάνει θυσία στην Αθηνά. Τα σφάζει λοιπόν. Αυτόματα πάει στο 13ο άθλο. Ο 13ος άθλος έχει να κάνει με το 13ο Θεό. Όλα έχω πει είναι 13. Αποδεικνύονται. Πλανήτες, οι γαλαξίες, κάθε 13 γαλαξίες είναι σμήνος. Ένα σμήνο 13 γαλαξιών. Κάθε 13 σμήνη έχει άλλο 13. Ακόμα και ο Σύριος που είναι η μήτρα του σύμπαντος, γεννάει πλανήτες και ό,τι αυτό είναι πάνω στο πλανήτη, γιατί από εκεί είμαστε γεννημένοι όλοι, η μήτρα του σύμπαντος, είναι 13. 12 αιώνες και ένα υπερίωνες. Ακόμα και εσείς είστε κατασκευασμένοι. Όλο σας το νευρικό σύστημα είναι ένα κεντρικό νεύρο, το 13ο. Ας είναι 13ο, είναι το μεγαλύτερο, το αρχικό. Ας φαίνεται 13. Είναι το 1, είναι το 13. Είναι το μεγάλο το 13. Όπου ένα είναι το κεντρικό νεύρο και 12 νεύρα ξετυλίγονται και διοικούν το νευρικό σας σύστημα. Ένα είναι το κεντρικό νεύρο που συνδέεται με τον εγκέφαλό σας. Το οποίο αυτό τελειώσατε. Το 13ο το ελέγχει πάντα ο μεγάλος.
Αυτός είναι πριν τους Ολυμπίους. Αν πάμε στη θεογονία του Ισίωδου, πριν τους Ολυμπίους είναι ο Κρόνος. Δεν υπήρχε άλλο. Πριν τον Κρόνο είναι ο Ουρανός. Δεν υπήρχε τίποτα. Πριν τον Ουρανό ήταν ο Ορίωνας. Πριν τον Ορίων ήταν η Πανηγαία, ο Αίρος και το Φως. Πριν ήταν το Φως και το Σκότος. Πριν πάνω από όλους ήταν ο 13. Ο 13 παίρνει νούμερο και παίρνει εντολή από τον Θείο. Θείο. Το Θείο είναι πολύ πιο πάνω. Είναι τεράστια τα επίπεδα για να φτάσεις ποτέ στο Θείο που δεν μπορείς να το προφέρεις. Είναι φως, όλον φως, Άρη το Εν. Είναι τεράστια ψηλά. Αλλά σας ξαναπούνε ότι υπάρχει ένας Θεός που τον ξέρετε και τον κάνανε Άγιο. Φου, μην πιστεύετε, πλακώστε το στο ξύλο. Είναι τεράστια η θεογόνια. Για να ξέρετε ότι εσείς υπάρχετε από τους Ολυμπίους και μετά. Πριν τους Ολυμπίους δεν υπήρχατε. Γιατί οι Ολύμπιοι είναι πολλά εκατομμύρια χρόνια. Και όλες εσείς οι κατοθρησκείες μιλάνε για 4, 5, 3,5, 2,5 με δεκαδικούς. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν την τεράστια θεογονία και τις δυνάμεις σας. Και πώς πρέπει να είστε ήδη με αυτούς. Και πρέπει να καταλάβετε ότι δόθηκε το δισκοπότηρο στον άνθρωπο από το Θείο ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί. Ο Ηρακλής θεώθηκε. Πέρασε μέσα από το Σύριο. Όταν περάσει τον ήλιο σου, που εσύ είσαι ήλιος, και περάσει τον ήλιο σου, και περάσει μέσα από το Σύριο, αυτόματα θεώνεσαι και γίνεσαι Θεός δημιουργός. Σε άλλα σύμπαντα. Γι' αυτό έχει πολλούς Θεούς. Γιατί κάποτε θεώθηκαν. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να θεωθεί. Για να συνεχίσει την τεράστια δημιουργία στο άπειρο σύμπαν. Εσείς είστε εδώ. Γονατιστή, ενώ μπορείτε να μιλάτε σε υπεροντότητες που σήμερα ο πλανήτης δεν γίνεται τίποτα. Σας αποκαλύπτω ότι όλο το σύμπαν αυτό που βλέπετε, το σύμπαν, είναι μόνο της Άρτεμις. Φανταστείτε οι άλλοι που είναι. Γίνεται ποτέ μωρέ ψευτοθρησκείες και ψευτοενεργοποιητές και όλες αυτές οι γαμοτεχνικές να διαλύουν τον άνθρωπο που μπορώ να σε κάνω Θεό γιατί είσαι. Απλά να καταλάβεις τον τρόπο. Η μύηση να περάσεις από τον ήλιο. Στον ήλιο του Σύριου και να θεωθείς να γίνεις Θεός δημιουργός είναι κάτι που θα το περάσετε μόλις σας και κανείς δεν το ξέρει μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής το πέρασε. Φυσικά γράψανε ότι πέρασε στην πυρά και από την πυρά αυτοκτόνησε και τελικά θεώθηκε. Άκου να δεις τα ζώα. Είναι πιο πολύπλοκο. Και επειδή έχεις νόηση και είσαι στο σωστικό νου, είναι τεράστιες οι κινήσεις της νόημων. Του νοητού θα πρέπει να γίνεις. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να έχεις ένα Θεό. Και οι 12 λειτουργούν σαν το σώμα σου. Ας υποθέσουμε ότι ο Δίας είναι το μυαλό σου. Η Αθηνά είναι τα μάτια σου. Η Αφροδίτη είναι η εμφάνισή σου. Ο Ερμής είναι η καρδιά σου. Η Εστία είναι το σηκώτη σου. Τι μπορεί να σου λείψει και να ζήσεις. Τίποτα. Πρέπει να τα έχεις όλα. Έτσι δουλεύουν οι 12. Είναι μονάδα. Αν πρέπει να το καταλάβετε. Τι σημασία έχει αν είναι τεράστιος ο ένας, τεράστιος ο άλλος. Ξεχασμένη η αιστεία. Ξεχασμένη η αιστεία, ναι. Μα η αιστεία είναι τα πάντα. Μα δεν είσαι αιστεία, πού θα λειτουργήσεις. Πού θα εστιάσεις. Α, ο Απόλλωνας είναι λίγος. Καλά. Ποιο το φως. Άντε, δουλεύτε. Εντάξει, ύφεσε τα φτιάξες. Πολύ ωραία. Α, στην Αθηνά, γεια. Γεια σου, Άρης, γεια. Δεν θες τον Άρη. Ναι, δεν γίνεται. Ο Άρης χρειάζεται εκεί και να έχει το security. Και το security του εαυτού σου, γιατί μέσα στον εαυτό σου γίνεται πόλεμος κάθε μέρα με τα χρώματα σου. Για να λειτουργήσεις το ότι εχθρικό πει που αρχίζεται με τον Άρη. Άρα λοιπόν εσύ τι, είσαι ένας λειτουργικός μηχανισμός. Πού, στο 13. Άρα θες και το 13. Δεν έχεις το 13. Δεν δουλεύεις. Δεν λειτουργείς. Α, είσαι 8 γιατί τους αρέσουν. Ναι, δεν δουλεύεις, είσαι νεκρός. Όλα δουλεύουν ως μονάδα. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν που ακριβώς πάει. Πάλι αρχίζει και μου πρόδειο. Έτσι δουλεύουν όλα αυτά. Ο 13 είναι τεράστιος. Και σήμερα έπρεπε να τον τιμήσουμε. Και αυτό το ξέρω εγώ να τον μάθατε κι εσείς. Και ο 13ος άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός. Γιατί κι είναι η Θεός. Πού πάτε όλοι. Να βρείτε έναν παράδεισο. Και ποιος σας είπε κανείς πως είναι ο παράδεισος. Α, τι πάμε. Δηλαδή μας λέει κάποιος. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα. Φάτε, πιείτε και διασκεδάστε. Ποιος σας είπε ότι εκεί πέρα έχει χώρους που ζουν. Πού γάμι με. Δεν γίνεται. Ποιος σας είπε, μωρέ, για ποιο παράδεισο, μωρέ, τα ζώα μιλάνε. Σας έχουν φέρει ποτέ φωτογραφία. Εγώ σας λέω από τότε, όποιος θεωθεί, που θα περάσετε σε μια μεγάλη διαδικασία
θα μπείτε απλά σε δημιουργία. Και αν φαντάζεσαι ότι θα είναι ξάπλα όλη η μέρα μπάνιο και πισίνες και αυτά, δεν υπάρχουν εκεί παιδιά. Θα λεμποριώνετε πιο πολύ από εσάς. Κανένας δεν ζει, είναι σε μια τεράστια δημιουργία, σε μια διαρκής κίνηση. Εάν ο ελληνισμός σταματήσει να κινείται, πέθανε. Η κίνηση αένα είναι ο ελληνισμός. Αυτά είχα να πω όσον αφορά και σήμερα. Ξέρετε τα προβλήματα στην Ελλάδα που υπάρχουν. Ξέρετε τι ακριβώς τι τεράστιο πόλεμο κάνουμε. Ξέρετε ότι πρέπει να οργανωθούμε όλη η Ελλάδα και όλη η Ελλάδα να γίνουμε ένα. Ναι, αλλά είδατε ότι το σημερινό ήταν απαραίτητο. Σήμερα διαβάστηκαν όλες οι επικλήσεις. Θα τις έχετε στο διαδίκτυο και θα πρέπει να τις μελετήσετε καλά. Να μάθετε τι ακριβώς είναι κάθε δύναμη και κάθε δυνατότητα. Αυτές οι δυνάμεις που διαβάσαμε είναι τον Θεό σας, αλλά είναι και μέσα σας. Είστε φτιαγμένες με αυτές. Μην τις ξεχάσετε. Είναι πολύ σημαντικό οι επικλήσεις σήμερα άνθρωποι νιώσαν και είχαν τεράστια συναισθήματα. Τι ένιωσες πάνω σήμερα. Ξένια. Πες μου τι ένιωσες σήμερα. Δώσε μας ένα δείγμα. Και αν έχεις ξανανιώσει κάπου σε κάποιο τόπο, γιατί και εγώ παιδιά να σας πω την αλήθεια, έχω πάει σε πολλούς τόπους κατά την έννοια ιερούς. Ιερούς είναι μόνο η δική μου, αλλά έχω πάει σε πολλά θρησκευτικά μέρη. Δεν φαντάζεται σχεδόν σε όλα, αλλά γι' αυτό έχω άποψη και δεν θα μπορούσα να μιλάω έτσι αν δεν είχα άποψη και με σιγουριά αλλά και με ασφάλεια, αλλά και να πατάω όσον αφορά τις αποδεδειγμένες απόψεις μου στα πόδια μου. Πες μου ξένια τι ένιωσες σήμερα. Επίτηδες το κάνεις. Δεν το κάνω επίτηδες, το κάνω τεχνικά. Έλα να μας πεις. Έλα λίγο να μας πεις. Δώστε το δεύτερο μικρόφωνο στον Πάνο, στην Ξένια, σε συνέλληνές μας. Να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει και μέχρι πού θα φτάσει. Και μπορούμε να εξελιχθούμε πάρα πολύ στον ενεργειακό μας κομμάτι. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο σήμερα αυτό, γιατί οφείλω να ομολογήσω και πολλοί συνέλληνες θα το γνωρίζουν ότι εγώ δεν έχω ξανά έρθει σε επίκληση. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε κάτι τέτοιο. Είχα έτσι ανάμεικτα συναισθήματα. Βέβαια μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι πολύ έντονο, έτσι ένα συνέστημα πολύ έντονο και επειδή το μοιράστηκα και με τον άντρα μου, για μένα ήταν πολύ βασικό και πολύ δυνατό. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πω. Δηλαδή... Ξένια, αυτή η ηθοποιή ήταν... Εδώ ζήσανε οι προγονείς σου. Όσον αφορά το σημείο, γενικά όταν βρίσκομαι σε τέτοια μέρη νιώθω έτσι δέος και δηλαδή και στους τελφούς όταν πήγα, γιατί δεν είχα ξαναπάει και πήγαμε με τους συνέλληνες όταν είχαμε διοργανώσει την εκδρομή. Νιώσα πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Ξένια, ο Δίας είναι προγονός σου. Ήρα. Και ανάμεικτα τα συναισθήματα για μένα. Και σου χρωστάω. Όλοι μου χρωστάτε, να δω ποιος θα μου τα πρωτοδώσει. Σου χρωστάω. Έχει σημασία που έβαλα την Ξένια. Η Ξένια είναι μια πολεμίστρια. Είναι γυναίκα του Πάνου του Σόζου. Σύζυγος μάλλον. Ο Πάνος ο Σόζος. Πάνω θες να μου μας πεις την άποψή σου. Βάσει της λογικής σου. Δεν θέλω συναίσθημα καθόλου, παιδιά. Από εδώ και πέρα έχει μιλάει η λογική. Όταν μου βιάζουν τα πιόδια σου, το κεφάλι σου με νοικιάζει και ο κόσμος λιποθυμάει, δεν είναι λοιπόν από αγάπη ή από θλίψη. Είναι από καθαρά ενεργειακό κομμάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με σένα. Ο Γερμανός εκεί δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Ο Εβραίος εκεί απλά δεν θα μπορούσε να μπει. Εσείς είστε Έλληνες. Γι' αυτό το νιώθετε. Σας επηρεάζει όλο το ενεργειακό κομμάτι. Θέλω να το καταλάβετε. Έχει σημασία που έρχεσαι στους τόπους των πρόγονών σου. Είμαστε ομομήτριοι. Λες εσύ, είμαι Θεός μου ομομήτριο. Ναι, είσαι. Και σε θέλει δυνατό. Και σε θέλει κοντά του να περάσει τη διαδικασία της θέλωσής σου. Γιάννη Καραβουελόπουλε, οργάνωσε λίγο την ΕΣΥ, την Ελλήνων Συνέλευση, την Ελλήνων Πολιτεία στην Ελλάδα. Ακούγομαι εγώ.
Μπορείς σε λίγο να σταματήσεις και σε μένα. Συμβαίνει κάτι με το μηχάνημα. Είναι πολύ δυνατή η προενίσχυση. Γίνεται αυτό το πράγμα, η κόβει το ρελέ του. Τέλος πάντων, για όσους είχαν τη δυνατότητα και ήτουσαν προχτές στους Δελφούς, θα θυμίσω όταν πήγαμε για καφέ μετά, από όλα αυτά που είπαμε, μία φράση, και ίσως ευνηδιάζω τώρα λίγο τον Αρτέμη, που είπε ο ίδιος ο Αρτέμης ο Σόρας. Τελειώστε με τις εσείς σε κάθε δήμο για να έχουμε έτοιμη τη σύγκλιτο. Τη θυμάστε? Κάποιες στιγμές σας λέω, όπως και άλλοι συνέλληνες, ότι έχουμε πάρει πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να τις βάλουμε σε μία σειρά για να κατανοήσουμε και από αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν τι αυτή τη στιγμή οργανώνουμε και πώς θα πορευτούμε εμείς σήμερα. Η στρατηγική είναι τεράστια. Σε κάποιους λείπουν πολλές νομικές γνώσεις και το τονίζω, νομικές γνώσεις, και δεν μπορούν να βάλουν έτσι λίγο τις πληροφορίες στη σειρά να καταλάβουν ακριβώς αυτό που κάνουμε. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω, και εδώ ίσως χρειαστώ και τη βοήθεια και του Βασίλη Θοδωρόπουλου και της Χαραλάπου. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τι, να δομήσουμε σε κάθε δήμο έναν οργανισμό που όλοι μαζί οι δημοτικοί οργανισμοί δηλαδή θα δημιουργηθούν σε κάθε δήμο, ανεξάρτητα αν θα έχουν 1.000, 2, 3, 5, 10 ή 50.000 μέλη, όλοι μαζί θα αποτελέσουν ένα ενιαίο οργανισμό κορμό που ουσιαστικά θα είναι του έθνους των Ελλήνων. Γι' αυτό και τον τελευταίο χρόνο θα έχετε προσέξει ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και πάρα πολλές πληροφορίες όσον αφορά την κυριαρχία, που εδώ και 2,5-3 χρόνια που ξεκίνησε ο Αρτέμης ο Σόρας να είναι γνωστός σε κάποιους από εμάς περισσότερο ή λιγότερο, δεν δινόταν έμφαση, ούτε οι πληροφορίες ήταν γύρω από την κυριαρχία, παρόλο ότι τώρα που εξηγηθήκανε κάποια πράγματα θα είδατε ότι και η Εκκλησία δέχτηκε μια τεράστια δωρεά, και πάρα πολλοί μέχρι σήμερα αναρωτιούνται και τι θα την έκανε η Εκκλησία μια δωρεά 678 δις σε χρυσό αντίκρισμα. Πώς θα τη χρησιμοποιούσε? Θα πήγαινε δηλαδή και θα ζήταγε για τους Ρότσιλ να τους πληρώσουν τη μετοχή? Όχι. Η Εκκλησία έχει κυριαρχικά δικαιώματα και πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή ακόμα και το θρησκευτικό συνέστημα, που και πολλοί συνελληνές μας μπερδεύονται, και ένας λόγος που δεν έρχονται πιο γρήγορα κοντά μας και σε αυτόν τον αγώνα είναι η συναισθηματική φόρτιση βάσει του θρησκευτικού πιστεύω τους, και φαντάζονται ό,τι φαντάζονται ο καθένας και η καθεμία. Και εδώ πρέπει να δώσουμε έμφαση εμείς και να καταλάβουμε, να δούμε καθαρά το νομικό κομμάτι, το τονίζω, καθαρά το νομικό κομμάτι, για να μπορούμε να το εξηγήσουμε σωστά, για να λύνεται η οποιαδήποτε παρεξήγηση μέσα στο μυαλό του κάθε συνελληνά μας και της κάθε συνελληνίδας μας. Η Εκκλησία έχει κυριαρχικά δικαιώματα, ασκεί κυριαρχία, και όχι απλά μόνο η επίσημος Εκκλησία της Ελλάδος ή η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Κάθε αυτοκέφαλη, γιατί αν προσέξατε και στην αναφορά που κάνει το Σύνταγμα του 1844, μιλάει ξεκάθαρα ότι της αναγνωρίζονται τα δικαιώματα της άσκησης κυριαρχίας, τα κυριαρχικά δικαιώματα, για ένα λόγο. Επειδή είναι αυτοκέφαλη, ναι μεν δογματικά ενωμένη με όλες τις άλλες,
αλλά διοικητικά αυτοκέφαλοι. Και έχει τεράστια σημασία το καταλάβουμε αυτό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλες τις εκκλησίες. Γι' αυτό και υπήρχε η δυνατότητα και των δύο άλλων εκκλησιών δογμάτων να υπογράψουν και να δώσουν εντολή στον Αρτέμητο Σώρα ως θεματοφυλακά τους να κατεβάσει χρήματα τα παγκόσμια ταμεία. Αφού έφυγαν από την εκκλησία και από τη δωρεά που την επιστρέφει πίσω, τώρα που δώσαμε τα νομικά στοιχεία και μπορεί να γίνει κατανοητό, φτάσαμε μετά απευθείας που στην κατάθεση, στη δημιουργία δηλαδή καταπιστευματικού λογαριασμού, δηλαδή κληρονομικού λογαριασμού, δηλαδή λογαριασμού με κληρονομικό δικαίωμα σε κάθε Έλληνα, και εκεί κατάθεση 600 δις Αμερικής δολαρίων με μορφή ομολόγων και στη συνέχεια μεταβίβαση στους ιδιοκτήτες του λογαριασμού. Προσέξτε όμως και εκεί πώς δουλεύει η κυριαρχία. Τότε που εμείς ούτε καταλαβαίναμε τι έλεγε ο Αρτέμης ο Σώρας όταν έλεγε ότι κατέθεσα στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Ποια είναι η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία? Ο καθένας φανταζόταν ό,τι ήθελε. Είναι έτσι ή όχι? Σήμερα όμως δεν φανταζόμαστε. Σήμερα γνωρίζουμε ακριβώς. Άρα ήρθε η ώρα, αφού γνωρίσαμε, καταλάβαμε, πήραμε τα νομικά στοιχεία, να το εμπεδώσουμε τι είναι η κυριαρχία, τι σημαίνει αυτόχθον που έχει την κυριαρχία, τι σημαίνει ότι ο Έλληνας, ο αυτόχθον, μόνο έχει στην ιδιοκτησία του το λογαριασμό με τα 600 δις, και τι σημαίνει ότι μόνο ο κάθε Έλληνας ο αυτόχθον έχει κατά κυριολεξία στην ιδιοκτησία του και στην κυριαρχία του κάθε ελληνικό εθνικό περιουσιακό στοιχείο. Αυτό λοιπόν που ξεκινήσαμε να κάνουμε σε κάθε Δήμο είναι ο οργανισμός του Δήμου, ο οποίος θα συμμετέχουν όλοι οι δημότες ή όσο το δυνατόν περισσότεροι στην αρχή, Έλληνες, αυτόχθονες ηθαγενείς, που ο κάθε δημοτικός οργανισμός, ο ένας με τον άλλον, όλοι μαζί θα δημιουργήσουν τον ενιαίο οργανισμό όλου του ελληνικού έθνους εντός και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό και επεκτείνεται και στην Κύπρο, γι' αυτό επεκτείνεται και σε άλλα κράτη και χώρες η Ελλήνων Συνέλευση. Οι ίδιοι οι Έλληνες, το ίδιο το έθνος, τα μέλη του έθνους, οι αθόχθονες ηθαγενείς, είναι αυτοί που έχουν και μόνο αυτοί, να το θυμάστε, τη δυνατότητα διαρρητής πράξεώς τους, προσέχτε, διαρρητής πράξεώς τους, λέει το δίκαιο των εθνών, να αποφασίσουν τι θα κάνουν με την περιουσία τους, με τη διοίκησή τους και με το πολιτεύμα τους. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που στην απλή ελληνική λέμε συνέλευση. Και επειδή τη συνέλευση την κάνει το έθνος των Ελλήνων, την κάνει το έθνος, λέγεται έθνος συνέλευση. Η κουβέντα ότι ετοιμάζουμε και πάμε, πορευόμαστε για την πέμπτη εθνοσυνέλευση είναι κυριολεξία. Δεν είναι κάτι στο υποθετικό και δεν είναι κάτι στο φανταστικό. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι, αν έχουμε δημιουργήσει όσες εσύ πρέπει και αν είναι μέσα 10, 50 ή 1000 ή 500.000 μέλη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δημιουργούμε την πλατφόρμα που θα υποδεχτούμε και τους υπόλοιπους. Το τονίζω. Δημιουργούμε την πλατφόρμα που θα υποδεχτούμε και τους υπόλοιπους. Πολλοί μας θεωρούν κόμμα. Μέχρι εκεί φτάνει η αντίληψή τους. Πολλοί μας προτείνουν κόμμα. Έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα δεν σας το λένε? Δεν κάνετε ένα κόμμα, το να το άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μέσα στην βιαστική έκφρασή του ο καθένας
και στην αφέλειά του θα έλεγα, γιατί δεν έχει κάτσει να διαβάσει, να μελετήσει, να κατανοήσει, να κατανοήσει την εθνική κυριαρχία, να κατανοήσει τις δυνατότητες του αυτόχθονα, που το μόνο που χρειάζεται είναι να μαζευτούν οι αυτόχθονες και να πάρουν απόφαση και τους στείλαν όλους στο διάλο. Και επειδή τους λείπουν αυτές οι γνώσεις και έχουν μάθει μέσα σε μια πελατειακή συναλλαγή που λέγεται πολιτικό κατεστημένο, στημένο 180 χρόνια τώρα στην Ελλάδα, χάνουν μέσα από τις σκέψεις τους πάρα πολλά σημεία και λένε αφελώς ότι τους κατεβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται αντίπαλοι μας. Προσέξτε το αυτό, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία ακόμα να κάνουμε και καυγάδες, ακόμα και να κάνουμε διαπληκτισμούς, διαξυφισμούς, λεκτικούς και πάει λέγοντας. Πριν από ένα μήνα, σε μια συζήτηση, σε μια παρέα, μου λέει ένας, μου υποδεικνύει σε μένα, ναι, να υποδείξω του Αρτέμη του Σόρα. Μου λέει, πες του να κάνει κόμμα. Του λέω, αδερφέ, γράφτο μου σε ένα χαρτί μόλις τον εδώ να του το δώσω. Αλλά στο χαρτί που θα γράψεις την προτροπή να κάνει κόμμα, προσέξτε, σας το λέω αυτό για να το πάρετε να το λέτε σε όλους. Εκεί που θα γράψεις τον Αρτέμη το Σόρα, κάνε κόμμα, γράψε. Και θα σε ψηφίσουμε και θα σου δώσουμε το δικαίωμα. Χωρίς να μπορούμε να σε καθαιρέσουμε για 4 χρόνια. Να μας σκοτώνεις, να μας φορολογείς, να μας δέρνεις ζωντανούς, να μας παίρνεις τα παιδιά, να μας παίρνεις την περιουσία, να μας κλείνεις τα μαγαζιά, να μας κατάσεις τα λεφτά, να μας κατάσεις τους λογαριασμούς στην τράπεζα. Και θα σου έχουμε και ασυλία 4 χρόνια. Τράπτο, του λέω. Μόλις του πάει έτσι, μαζεύτηκε, κατάλαβε ότι είπε κάτι που δεν έστεκε. Δεν μπορούσε να το συλλάβει όμως. Έτσι όπως του το θέσα εγώ, έβλεπε μόνο ότι ήταν εναντίον του αυτό που θα πρότεινε στον Αρτέμη τόσο ώρα. Αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιούσε κάτι άλλο. Ότι ό,τι γίνεται 180 χρόνια είναι αυτό που του έλεγα να προτείνει τόσο ώρα. Και συνειδητοποιούσε πόσο την είχε πατήσει ο ίδιος να καταλάβει πόσο βλάκας είχε πιαστεί. Υπάρχουν πολύ απλά παραδείγματα, θέλω να πω τέλος πάντων, που μπορούμε να γίνουμε προσιτοί πολύ και φιλικά να εξηγούμε στον κάθε συνελληνά μας ή συνελληνίδα μας με πολύ απλά παραδείγματα και λόγια πώς ακριβώς πρέπει να μπουν στη διαδικασία να καταλάβουν. Αυτό λοιπόν ένα κατακλείδι που δημιουργείται σε κάθε Δήμο είναι πολύ μεγάλο. Είναι τόσο μεγάλο που ίσως να μην μπορούμε να συλλάβουμε αυτή τη στιγμή ολοκληρωτικά το μέγεθός του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα από τους συνδετημόνες να πάρει το λόγο ένας και να εξηγήσει πώς δια αποφάσεών τους οι ΕΣΥ θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους, σε ποια δομή μεγαλύτερη θα οργανωθεί όλη η Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να το εξηγήσω εγώ, θα ήθελα ή ο Βασίλης ή ο ίδιος ο Αρτέμης να το κάνει. Εγώ σε αυτό που είπε ο Γιάννης θα μείνω. Πόσο εύκολο για μένα είναι να κάνω ένα κόμμα. Και όχι τώρα, εδώ και χρόνια, σωστά κύριε. Και κάποτε που δεν ήμουν και τόσο πολεμημένος. Δεν έπρεπε. Γιατί από την Ελλάδα πιστεύετε ότι λείπει ένα άλλο κόμμα. Έχει 300 κόμματα η Ελλάδα. Άλλο ένα κόμμα λείπει από την Ελλάδα. Όχι. Λείπει ένας ελληνικός φορέας των Ελλήνων. Αυτό λείπει. Και εμείς αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ποτάμι. Όχι να ρωτιούνται, καλά δεν μπορεί να κάνει ακόμα. Δεν βέβαια μπορεί, παραθυλικός είμαι. Σιγά. Το πρόβλημα είναι αλλού. Εσείς, μέσα από τη βάση της δημοκρατίας, γιατί δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και να μην την ορίζουμε, σήμερα η δημοκρατία θα βρει τις ρίζες της. Την έχουν κάνει μουσουλμανική, την έχουν κάνει χριστιανοδημοκρατική, την έχουν κάνει ρεπουμπλικάνικη δημοκρατία, ρεπάμπλικ δημοκρατία, την έχουν κάνει ό,τι θέλεις. Κομμουνιστική, σοσιαλιστική, αριστερή, και τώρα θα τους μάθουμε ποια είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία λοιπόν δεν έχει κόμματα. Έχει δημόσια διοίκηση. Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι στους Δήμους. Οκρατεί το Δήμο όπως το έχω ακριβώς πει και θέσει και όπως έχω φτιάξει τις αξίες, τις αρχές και τους νόμους τους πολιτιακούς. Η δημοκρατία θα έρθει μέσα από εσάς. Από τις ίδιες ΕΣΥ, που οι ΕΣΥ εκπροσωπούν νομικά δημοτικά διαμερίσματα. Τα δημοτικά διαμερίσματα, και εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι και να το διαχωρίσουμε. Σήμερα είστε εσείς, άσχετα αν είστε 70, 80 ή αν θα γίνετε 500. Οι ΕΣΥ
δίνουν βάσει του διοικητικού τους συμβουλίου εντολή στην κεντρική ΕΣΥ να δημιουργηθεί ανεξάρτητος πολιτικός φορέας, ελληνικός. Μην το μπερδεύσουμε. Ο φορέας θα είναι ανεξάρτητος, άσχετα αν είναι συνδεδεμένος με την ΕΣΥ. Με το ίδιο όνομα θα είναι. Όμως θα είναι δικό σας. Θα είναι της δημοκρατίας, των Ελλήνων, από τη βάση του Δήμου. Το κάθε δημοτικό διαμέρισμα που έχετε τα γραφεία και που θα έχετε μέλη, θα ψηφίσετε ποιοι θα έρθουν στον φορέα. Ποιοι θα μπουν στο φορέα σύμφωνα με το καταστατικό διοίκησης του φορέα, το οποίο θα είναι άψογα δημοκρατικό, ομόκεντρη κύκλη και δεν θα έχει να κάνει με καμία πυραμιδωτή και καμία μαλακία τέτοια που αναφέρονται. Είναι ομόκεντρη, με πολύ κεντρικό σύστημα, έτσι όπως δουλεύει το ελάνιο σύστημα των αξιών. Άρα λοιπόν εσείς θα δώσετε την εντολή στην κεντρική ΕΣΥ να δημιουργήσει το φορέα των Ελλήνων, το οποίο, να σας πω και κάτι, τη διακήρυξη την έχω έτοιμη. Όταν τη διαβάσετε θα βάλετε τα κλάματα. Για ποιο λόγο δημιουργείται και για ποιο λόγο γίνεται. Για τους πραγματικούς λόγους πια γίνεται. Και πώς ακριβώς θα διοικηθεί, με τέλεια δημοκρατία. Έτσι όπως είναι η πολιτεία, το αξιακό σύστημα, οι αρχές και οι τρεις πολιτιακοί νόμοι θα είναι μέσα στο φορέα, θα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ελλήνων πολιτείας. Μιλάμε για Ελλήνων πολιτεία και για παράλληλο φόρο. Ναι, την έχουμε έτοιμη. Απλά περιμένουμε εσείς να το κάνετε. Εάν νομίζω ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ, κάνετε λάθος. Μπορούσε πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρέπει να το κάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό που κάνω είναι αποστολή μου. Δεν έχει να κάνει. Ούτε να με φωνάζετε εμένα, ούτε να με χειροκροτάτε. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα αυτά που κάνω. Και παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα. Λιγότερα κάνω στην Ελλάδα, γιατί εσείς πρέπει να κάνετε. Σας αφυπνίζω όσο μπορώ και σας βάζω όλα αυτά τα δρόμενα που είναι δικά σας. Τις επικλήσεις σας, θα σας θυμίσω ποιοι είστε, από πού προέρχεστε, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να φτιάξετε τη δημοκρασία σας, πώς πρέπει να λειτουργήσει η πολιτεία και πώς πρέπει να παραχθούν οι πολίτες. Οι πολίτες θα παραχθούν από την πραγματική πολιτεία. Από την πολιτεία των Ελλήνων θα παράξουμε πολίτες. Αν δεν έχουμε πολιτεία, δεν παράγεις πολίτες. Για να παραχθεί η ηθική, θα πρέπει να βγει από τις αρχές. Αν δεν έχεις αρχές, σήμερα, πέστε μου ένα καθεστώς το οποίο έχει αρχές. Ή αξίες, άμα το θέλετε. Μία, όχι 12. Καμία. Όλοι μιλάνε για δόγματα. Όλοι μιλάνε για συνέστημα. Εμείς μιλάμε για λογική. Εμείς μιλάμε με πράξεις. Εμείς αποδεικνύουμε όλα αυτά που λέμε. Έτσι λοιπόν ο φορέας θα είναι ο δικός σας φορέας. Όχι του Σόρα φορέας. Το αν εγώ για κάποια στιγμή πω σε εκλογές και μπορεί να, αν θέλετε, ή να με διορίσετε ή να με ψηφίσετε πρόεδρο, είναι έτερον εκάτερον. Εάν και εφόσον. Εδώ τελειώσαν οι επαγίοντες, τελειώσανε όλοι, τελειώσανε τα γλυψίματα, οι συμπέθαροι, οι κουμπάροι. Όποιος αξίζει, περνάει. Ο καλύτερος, στο καλύτερο πόστο. Αλλιώς δεν πάμε μπροστά. Η αξιοκρατία, όταν μιλάμε για αρχές, θα τις στηρίσουμε. Τις αξίες, θα είναι εκεί πάντα. Αυτή η πολιτεία θα φτιάξουμε. Με αξίες και αρχές. Και σε επικλήσεις μας το ίδιο μας λέμε. Είναι ποτέ να μιλάμε μπροστά σε θεούς για αξίες και αρχές και να μην τις στηρίσω. Τότε δεν πρέπει να είμαι εδώ, θα με κάψει. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος θα είμαι ακριβώς όπως πρέπει. Σε όλα αυτά που γράψαμε, έγραψα και σε όλα αυτά που πραγματικά πρεσβεύω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Αρτέμι, τώρα που είμαστε ακόμα σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι. Σε ενδεχόμενη εντολή των ΕΣΥ για πολιτικό φορέα και για συμμετοχή στις εκλογές, ο τρόπος εκλογής επιλογής των υποψήφιων βουλευτών. Γιατί αν πας σε εκλογές θέλεις 500 υποψήφιους βουλευτές σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Θα είναι πρόταση μέσα από την κάθε δημοτική ΕΣΥ, μέσα του νομού τουλάχιστον, όπως είναι και η διαίρεση στις... Ναι, οι Δήμοι θα μας καθορίσουν ποιον θέλουν για εκπρόσωπο. Όχι τα κεντρικά. Οι Δήμοι θα εκλέξουν με μια διαδικασία καθαρά δημοκρατική. Παράδειγμα. Εάν λοιπόν ο Δήμος σας χρειαζόμαστε 3 άτομα στο φορέα και ενδεχομένως αργότερα στη Βουλή, ο φορέας με τη Βουλή δεν είναι μακριά άλλωστε, θα πρέπει να εκλέξετε 5 άτομα και από τα 5 άτομα που θα εκλέξετε, τα 3 διακυρωτίδες θα μας τα στείλετε στην κεντρική διοίκηση. Θα είναι οι εκπρόσωποι σας. Μέσα από κυρωτίδα. Σαν φορέας, ναι βέβαια, πώς άλλο.
Δεν υπάρχει, ας στείλουν άτομα, είπα Βασίλη. Θα στείλουν οι ηγεσοί, κάθε εσύ, από το κάθε δημοτικό διαμέρισμα, τα άτομα που τη ζητάμε. Αν θα είναι ένα, δηλαδή αν θα είχα αύριο 300 εσύ, θα ζήταγα ένα άτομο από την κάθε εσύ. Εάν θα έχω αύριο 100, θα ζητήσω 3. Γιατί δεν έχω ακόμα 500. Γιατί δεν έχω 300. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αν θα είναι το συμβούλιο, το συνέδριο, μου το θέλετε, η σύσταση του φορέα, με 100 άτομα ή με 300 ή με 200, αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο εσύ θα ανοίξουμε. Για να κάνουμε την έναρξη του ελληνικού φορέα. Από εκεί και πέρα θα είναι εκλεγμένοι από εσάς, από τα άτομα και από τα συνεδριά σας και από τα διοικητικά σας συμβούλια και θα τα στέλνετε στην κεντρική όπου θα μπαίνουν στο φορέα. Ο φορέας μετά θα έχει καταστατικό το πώς θα λειτουργήσει. Άρα, από την ίδια τη βουλή του φορέα θα βγαίνουν τα συμβούλια των 9, θα βγαίνουν η γερουσία, θα βγαίνει ο πρόεδρος, θα βγαίνουν όλα μετά, θα εκλέγονται. Όλα μετά εκεί μέσα θα είναι εκλεγμένα στην κεντρική σκηνή. Όλα όμως θα είναι εκλεγμένα και διαθετημένα να μην ακουμπήσει ποτέ και ξεφύγει κανένας. Βέβαια το αξιακό και τα πρωτόκολλα, τα ελάνια πρωτόκολλα, θα είναι παρόν από τον πρόεδρο μέχρι όλα τα συμβούλια και κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει τα ελάνια πρωτόκολλα. Είτε νόμοι είτε αποφάσεις θα βγαίνουν σύμφωνα με τα ελάνια πρωτόκολλα. Ό,τι κουτουλάει στα ελάνια πρωτόκολλα δεν θα ψηφίζεται. Θα πρέπει να ξαναπάει σε σύσκεψη, να ξανασυζητηθεί για να ψηφιστεί. Δεν θα ψηφίζεται εάν δεν θα είναι μέσα στα ελάνια πρωτόκολλα. Εδώ εμείς απόψε είμαστε αρκετές εσύ. Έτσι δεν είναι. Αλλά και όσοι δεν είναι εδώ, για τον όποιους λόγους δεν μπορούσαν να είναι και θα δουν το βίντεο, αναλαμβάνουμε μια ευθύνη από σήμερα. Προσέξτε προσεκτικά όλοι τι ευθύνη αναλαμβάνουμε. Όλες οι ήδη δημιουργημένες εσύ θα φροντίσουν τάχιστα στους όμορους δήμους από δυστριακούς δίπλα τους και καλλικράτιους να επισφεύσουν με τη βοήθειά τους τις διαδικασίες ίδρυσης εσύ και σε άλλους δήμους. Αυτό πρέπει να το αναλάβουμε ως αποστολή άμεση, γιατί πρέπει μέσα στο επόμενο δίμηνο να έχουμε περάσει τις 150. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές, οι δημοτικές, που είναι πολλά ορκισμένα άτομα. Μέχρι το Σαββατοκυριακό θα υπάρχουν σε ξεχωριστό πρόγραμμα αναρτημένοι, ανανομό και αναδήμο όλοι οι ορκισμένοι. Προσέξτε τι λέω. Όχι αναορκομοσία που ψάχνουμε τώρα να τους βρούμε. Θα είναι αναρτημένοι σε κάθε νομό οι ορκισμένοι. Η κάθε εσύ που έχει δημιουργηθεί, ακόμα και σε ένα νομό, π.χ. της Φλόρινας που δεν έχει δημιουργηθεί καμία μέχρι ώρας, από διπλανό νομό η εσύ, συν τους δήμους τους όμορους που έχει αυτή η εσύ, θα πρέπει να δει άμεσα πώς μπορεί να βοηθηθεί σε κάθε δήμο, ακόμα και αν χρειαστεί να μετακινηθούν ορκισμένοι ένας-δύο για να συμπληρώσουν τουλάχιστον τους 6. Προσέξτε τι λέω, ακόμα και αν χρειάζεται από όμορους δήμους να μετακινηθεί ένας ή δύο ορκισμένοι για να συμπληρωθεί η εξάδα τουλάχιστον για να δημιουργηθεί καταστατικό και πρέπει να επισφέψουμε τη δημιουργία κι άλλων εσύ. Αυτό το βάρος πέφτει σε εμάς και πρέπει να τα αναλάβουμε. Συμφωνείτε ή κάποιος διαφωνεί σε αυτό? Συμφωνούμε. Βέβαια η ιστορία είναι ότι όλοι περιμένουν ένα μεγάλο φορέα γιατί έτσι έχουν μάθει. Πρέπει να γίνει σωστά, συνεδρινές μου. Δεν μπορεί να γίνει λάθος αυτή τη φορά. Θα πρέπει να είναι δικό σας. Θα πρέπει να είναι του Έλληνα. Όλος ο φορέας θα έχει μια ελληνική σημαία, μια Ελλήνων πολιτεία, τα αξιακά του πρωτόκολλα και θα τρέξει για να πάρει κάθε τη εξουσία. Γιατί η Ελλάδα θα διοικηθεί από Έλληνες. Δεν γίνεται άλλο γενής άλλο. Όλοι οι Έλληνες θα καταλάβουν. Καταλαβαίνουν καλύτερα με τον φορέα. Όμως θα πρέπει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες για να έχεις πολύ σοβαρή διοίκηση και να έχεις ένα κάθετο εργαλείο, άμα το θέλεις, πάρα πολύ δημοκρατικό που θα τρέχει σε όλη την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι με την έναρξη μια τέτοιου λαϊκού φορέα, της λαϊκής βάσης, από τη λαϊκή εντολή, από τη βάση του Δήμου, από τη βάση της δημοκρατίας, δεν έχει ξαναγίνει.
Και αυτή τη φορά το βάρος πέφτει σε εσάς. Μιλάμε στην επίκληση του Αλεξάνδρου ότι έκανε τη συνέλευση Ελλήνων. Ναι, τους τουλιάνισε πρώτα, τους τσάκισε. 250 χρόνια πολέμαγε ο Φίλιππ να τους ενώσει. Έκανε πολέμους μαζί τους και μετά τους ένωσε. Τώρα θα ενωθείτε κάτω από ένα συμφέρον, κάτω από μια σημαία, μια ιδεολογία. Το είναι σας, την ύπαρξή σας, το DNA σας. Και θα πάρετε τη χώρα στα χέρια. Όταν αυτό γίνει, με τον τρόπο που θα γίνει, θα είστε μη αντιμετωπίσιμοι. Δεν θέλω να κάνω καμία παρέμβαση. Πιστεύτε με, είναι τεράστιο το σχέδιο. Άλλωστε είναι όλα οργανωμένα. Σας περιμένουν όλα. Λεφτά, εξουσία, διοίκηση, ανάπτυξη, μέλλον, πραγματική διαδικασία, γνώση, γραμματεία. Έχω να σας δώσω που να τα κουμπίσω. Ενωθείτε ρε να δείτε τι θα πάρετε. Όπλα, υπερόπλα, δεν σου μιλάει κανένας. Τη γραμματεία σου δεν χρειάζεται που την κλέψαμε. Θα στα δώσω πάλι όλα, θα τα δεις. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι ανάμεσά σας και μηχανισμοί να σας φτιάξουν τα πάντα. Τι θέλετε ναούς. Με τεχνολογία την τότε που σήμερα δεν μπορούν να κουμπίσουν τον Παρθενώνα. Κοιτάνε την αριστερή γωνιά και μέχρι εκεί μένουν. Δείχτε λοιπόν τι θέλετε. Δείχτε ό,τι θέλετε την Ελλάδα, ό,τι έχει την ψυχή σας. Και θα τα πάρετε όλα. Όλα θα τα πάρετε. Ή θα τα χάσετε όλα. Αν τα χάσετε, είναι βούλησή σας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν τα θέλετε, κάντε μόνο αυτό που σας λέω. Και θα πάρετε τον πλανήτη. Ένας είναι Ελληνάς μας, ο Τόλης, που είναι στην Εσύγκλιφάδας, μου έθεσε τώρα το θέμα της δυσκολίας οικονομικής σε πολλά από τα υπάρχοντα γραφεία, ακόμα και για τη συντήρηση των γραφείων. Εκείνο που έχω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εάν δείτε τι έχουν κάνει άλλες εσύ, να λυθούν σε πολύ σύντομο χρόνο τα θέματα αυτά. Αντιγράψτε τους. Δηλαδή κάποιοι άλλοι είναι τόσο πρωτοποριακοί και μπορέσαν και κάνανε κάποιες άλλες κινήσεις. Εν τω μεταξύ, τον τελευταίο καιρό έχουν οργιστεί πάρα πολλοί συνελληνές μας σε δήμους που δεν είναι ούτε γνωστοί πολλοί μεταξύ τους, ούτε ότι έχουν πάρει στα σοβαρά να επισφεύσουν τη δημιουργία του Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης του Δήμου. Γι' αυτό και πρέπει οι ήδη ιδρυμένες, είπα εσύ, να βοηθήσουν και τους όμορους δήμους που είναι ορκισμένοι να δημιουργηθούν εσύ. Στους 5 που έχει ορκισμένος μπορούν να δημιουργηθούν οι 3. Μπορούν όμως. Οι 2. Μπορούν. Το να το πάμε λαού-λαού και λιγάκι στο αδέσποτο και λιγάκι δεν βαριέσαι καλοκαίρι είναι και λιγάκι πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε και κανένα μπάνιο. Όπως το έχω διαπιστώσει εγώ σε πάρα πολλές περιοχές.